Καλημέρα σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Ευχαριστούμε την Οργανωτική Επιτροπή για αυτή την πολύ ευγενική πρόσκληση να συμμετέχουμε σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Είναι το τέταρτο τραπέζι που αφορά τη Στάβη. Θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο μιλητή, τον κύριο Χαμηλό, να παρουσιάσει το θέμα του «The compelling saga of strokes after TAVR and the SAVR and the role of cerebral embolic protection devices». Κύριε Χαμηλέ. Όπως κάνουμε πάντα για την πολύ τιμητική πρόσκληση σε αυτό το ιδιαίτερα ενδιαφέρον συνέδριο με αυτή τη διαδραστική παρουσία. Ένα δύσκολο θέμα, μια δύσκολη ώρα, τα εγκεφαλικά μετά από τις διαδρομικές επεμβάσεις των βαλβίδων και μετά από τις χειρουργικές επεμβάσεις των βαλβίδων, θα πούμε δύο λόγια συγκριτικά. Δεν έχω κάποια συμφέρον να δηλώσω σχετικό με την παρουσίαση. Αυτό εδώ είναι από το registry το αμερικάνικο, αυτή η διαφάνεια που λέει ότι ουσιαστικά με την πρόοδο της διανδρομικής εμφύτευσης βαλβίδων οι επιπλοκές συνεχώς μειώνονται. Όλες οι επιπλοκές μειώνονται, και οι μείζονες αγκιακές επιπλοκές και εθνητότητα και μαζί με αυτά και τα εγκεφαλικά. Αυτό δείχνει ότι μάλλον μαθαίνουμε από την εμπειρία μας, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι μάλλον οι νεότερες συσκευές είναι πιο φιλικές προς τους ασθενείς και προκαλούν λιγότερες επιπλοκές, χονδροειδώς. Παρ' όλα αυτά, το εγκεφαλικό παραμένει μια επιπλοκή η οποία μας προβληματίζει, γιατί είναι μια επιπλοκή που αφήνει σοβαρές αναπηρίες στους ασθενείς, ιδιαίτερα τα σοβαρά εγκεφαλικά, και τους βλέπουμε μπροστά μας να μας θυμίζουν αυτήν την επιπλοκή. Και ένα θέμα είναι ότι αυτές τα εγκεφαλικά υποεκτιμούνται και υποαναφέρονται σε όλες τις μελέτες. Οι αιτίες που τα προκαλούν είναι διαφορετικές, και όσον αφορά την διαδερμική εμφύτευση της βαλβίδας, όλοι οι χειρισμοί που κάνουμε στο αορτικό τόξο, καθώς ανεβαίνει η συσκευή από την μοιραία προσπέλαση, θρόμβοι και υλικό, μπορούν να προκαλέσουν αυτή την δυσάρεστη κατάσταση. Χοντροειδώς θα αναφέραμε δύο μεγάλες κατηγορίες εγκεφαλικών που παρατηρούν μετά από τη διαδερμική τοποθέτηση της βαλβίδας. Τα κλινικά σημαντικά εγκεφαλικά, τα οποία είναι εμφανή ακόμα και σε εμάς τους καρδιολόγους που δεν έχουμε την μεγάλη εμπειρία για να τα διακρίνουμε, και αυτά τα οποία προκαλούν απεικονιστικές διαταραχές, το diffusion MRI, ή νευρογνωσιακές διαταραχές, στις οποίες χρειάζεται πιο εξειδικευμένη, ας το πούμε, εκτίμηση. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τα σοβαρά εγκεφαλικά αυξάνουν τη θνητότητα. Τώρα, όσον αφορά τις στοιχειοποιημένες μελέτες για τη διαδρομική τοποθέτηση βαλβίδας έναντι της χειρουργικής τοποθέτησης, αυτό που βλέπουμε είναι ότι στις πρώτες μελέτες φαίνεται ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη επίπτωση των εγκεφαλικών, περίπου 4%, και αυτά είναι τα κλινικά σημαντικά εγκεφαλικά και όχι τα απεικονιστικά, τα οποία σίγουρα είναι πάρα πολύ περισσότερα. Αυτό που σας έδειξα όμως και προηγουμένως με τις νεότερες συσκευές και ειδικά με τις δύο μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν τις βαλβίδες που χρησιμοποιούνται κατά κόρο στην κλινική πράξη, την Evolutar και τη SAPIENT3, τα ποσοστά των εγκεφαλικών είναι πολύ πολύ χαμηλότερα. Υπάρχει μια μείωση γύρω στο 50% σε σχέση με τις πρώτες μελέτες. Αυτό είναι η κορφή του παγόβουνου, γιατί όπως προανέφερα, εάν κάνει κανείς μαγνητική μια εβδομάδα περίπου 2 με 7 μέρες μετά την τοποθέτηση της βαλβίδας, σε όλες τις μελέτες που έγινε μαγνητική φάνηκε ότι σε ένα τεράστιο ποσοστό των ασθενών, δηλαδή πάνω από 60-70% μέχρι και 90-95%, πρακτικά σχεδόν σε όλους τους ασθενείς παρατηρούνται καινούργιες ισχυμικές περιοχές μετά τη διαδερμική τοποθέτηση της βαλβίδας. Το κατά πόσον αυτό είναι κλινικά σημαντικό και κατά πόσον έχει κάποιες κλινικές επιπτώσεις είναι πολύ συζητήσιμο. Χρονικά, αν θα μπορούσαμε να οριοθετήσουμε τα εγκεφαλικά μετά την τοποθέτηση της βαλβίδας, θα λέγαμε ότι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, σε αυτά που παρατηρούνται περιεπεμβατικά, τα οποία τα βλέπουμε περίπου μέσα στην πρώτη εβδομάδα,
και σε αυτά που παρατηρούνται στη διαδικασία την μακροχρόνια, τα οποία έχουν να κάνουν περισσότερο με παράγοντες που αφορούν τον ίδιο τον άρρωστο, αν έχει κολπική μαρμαριγή, αν είναι αγγειακός άρρωστος, τι τσάτς βάσκα έχει, και με τα οποία δεν θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα σήμερα, γιατί είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε και να έχουμε ένα στάνταρ στις μελέτες μας, πώς ορίζουμε τα εγκεφαλικά, πώς τα απεικονίζουμε και πώς τα εκτιμούμε, υπάρχει αυτό εδώ το consensus, το οποίο δημοσιεύτηκε στο GACC το 2017 από την Αλεξάνδρα Λάνσκι, το οποίο περιλάμβανε νευρολόγους και απεικονιστές και πνευματικούς καρδιολόγους και χειρουργούς, στο οποίο ουσιαστικά γίνεται μία καταρχήν ταξινόμηση των εγκεφαλικών σε τρεις κατηγορίες, αυτά τα οποία είναι εμφανή, σε αυτά τα οποία δεν είναι εμφανή και σε αυτά τα οποία είναι παροδικά. Και επίσης γίνεται μία πρόταση σε αυτό εδώ το paper για το πώς θα πρέπει να γίνεται το evaluation, η εκτίμηση των ισχυμικών εγκεφαλικών επεισοδίων μετά από διαδερμική τοποθέτηση βαλβίδας, με ποιους τρόπους και χρονικά πότε. Βλέπετε εδώ για παράδειγμα ότι θα πρέπει να γίνεται μια κλινική εκτίμηση οπωσδήποτε πριν την τοποθέτηση βαλβίδας και αμέσως μετά και στις 3-5 μέρες και αργότερα, ενώ η μαγνητική, εφόσον δεν γίνεται στα πλαίσια μιας κλινικά τεκμηριωμένης συνδρομής, δεν είναι υποχρεωτική, αλλά θα πρέπει, αν θέλει κανείς να μιλήσει για νεοεμφανιζόμενα έμβολα, να έχει και μία εικόνα baseline για να μπορεί να ξέρει αν αυτά είναι καινούρια ή παλιότερα. Τώρα ένα άλλο θέμα είναι κατά πόσον σε σχέση με το χειρουργείο η διαδερμική τοποθέτηση της βαλβίδας έχει περισσότερα εγκεφαλικά ή όχι. Φαίνεται πως, για να είμαι σύντομο, στις πρώτες μελέτες, στην Partner 1, τα εγκεφαλικά μετά από διαδερμική τοποθέτηση της βαλβίδας ήταν αρκετά περισσότερα με την Sapien τη βαλβίδα σε σχέση με το χειρουργείο. Αυτό όμως είναι κάτι που δεν συμβαίνει στις νεότερες μελέτες. Στις νεότερες μελέτες τα εγκεφαλικά είναι περίπου τα ίδια, αν το δει κανείς από αυτές εδώ τις μελέτες, ίσως και λιγότερα. Και επίσης αυτό που σίγουρα ισχύει είναι ότι είναι μια υποαναγνωρισμένη οντότητα τα εγκεφαλικά μετά από χειρουργείο, γιατί νομίζω ποτέ κανείς δεν ασχολούταν ιδιαίτερα με το θέμα αυτό. Και όπως βλέπουμε σε αυτό εδώ το paper, το οποίο είναι πρόσφατο, 2014, από μια μελέτη την Denovo, όταν κάνανε καλή νευρολογική εκτίμηση από νευρολόγους μετά από χειρουργία, είδαν ότι τα κλινικά σημαντικά εγκεφαλικά μετά από χειρουργική επέμβαση είναι σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών, περίπου 17% των ασθενών, και ήταν εντυπωσιακά διπλάσια από αυτά που αναφέρονται στη database, την Αμερικάνικη, την STS database. Άρα σίγουρα ο λόγος για τον οποίο ήταν μικρά το ποσοστά των εγκεφαλικών μετά από χειρουργείο είναι η υποεκτίμησή τους, και σίγουρα με τις νεότερες μελέτες τα εγκεφαλικά δεν είναι περισσότερα με τη διαδερμική τοποθέτηση βαλβίδας, αν όχι και λιγότερα σε κάποιες από αυτές. Και για να μπούμε στο τελευταίο μέρος της ομιλίας μας, θα πούμε δύο κουβέντες για τις συσκευές προστασίας του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της επέμβασης διαδερμικής τοποθέτησης βαλβίδας. Οι συσκευές αυτές είναι 5, μία από αυτές έχει FDA approval, η Sentinel. Έχουν διαφορετικούς τρόπους τοποθέτησης. Νομίζω δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να ασχοληθούμε με το πώς τοποθετούνται και το σε ποια οδό και σε ποιο σημείο ακριβώς τοποθετούνται. Προσωπικά δεν έχω κάποια εμπειρία από τοποθέτηση τέτοια συσκευής. Από ό,τι είδα στη βιβλιογραφία, δεν είναι κάτι δύσκολο και δεν αυξάνει ιδιαίτερα το χρόνο της επεμβάσεως. Το θέμα είναι κατά πόσον αυτό το πράγμα είναι αποτελεσματικό. Όλες οι μελέτες που έχουν γίνει με τις εμβολικές συσκευές προστασίας του εγκεφάλου είναι μικρές μελέτες και όλες έχουν endpoints τα οποία είναι surrogate, δηλαδή σκληρά καταληκτικά σημεία. Όσες προσπαθήσανε να βάλουν και να δείξουν κάποια αποτελέσματα, δεν τα καταφέρανε, γιατί μιλάμε για μικρές μελέτες ως επιτοπλίστων. Αυτή εδώ μελέτη ήταν από τις πρώτες που δημοσιεύτηκε από το Leipzig με το Sentinel. Έδειξε ότι ουσιαστικά με εκτίμηση των εγκεφαλικών με μαγνητική μετά από την επέμβαση υπήρχε μικρότερη συνολικός όγκος
νέας ισχυμικής περιοχής και λιγότερα νέα εγκεφαλικά επεισόδια όπως απεικονίζονται στη μαγνητική τομογραφία. Το ίδιο και η Mistral-C είναι μια μελέτη η οποία και αυτή έγινε με το Sentinel, σχετικά μικρή μελέτη. Σε όλες αυτές τις μελέτες δεν χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιοι τύποι βαλβίδων και αυτό κάνει ακόμα πιο μπερδεμένα και πολύπλοκα τα πράγματα, γιατί δεν μπορεί κανείς να ξεκαθαρίσει κατά πόσον οι διαφορές αυτές οφείλονται και στο impact αυτοεκτισόμενων ή balloon expandable βαλβίδων στα εγκεφαλικά. Και σε αυτήν εδώ τη μελέτη φάνηκε ότι σε ένα surrogate καταληκτικό σημείο στην επιδείνωση των νευρογνωσιακών διαταραχών τα συσκευές προστασίας του εγκεφάλου ήταν καλύτερες από ότι το control group. Αυτή εδώ είναι η μεγαλύτερη μελέτη που έχει δημοσιευτεί μέχρι σήμερα με το Sentinel και πάλι. Περίπου 300 ασθενείς οι οποίοι τυχεοποιήθηκαν σε Sentinel ή σε control μετά από διαδερμική τοποθέτηση βαλβίδας. Η μελέτη ήταν κατά βάση και αυτή αρνητική, παρότι αριθμητικά τα κλινικά σημεία ήταν τα κλινικά σημαντικά εγκεφαλικά ήταν 40% μειωμένα με το Sentinel και παρότι η τοποθέτηση της συσκευής ήταν ασφαλής. Δεν είχε, δηλαδή, δεν συνοδευόταν από διάφορα προβλήματα τοποθέτησης. Όμως, σε μια υποανάλυση, η οποία ήταν, ας το πούμε, αποφασισμένη, φάνηκε ότι ο τύπος της βαλβίδας είχε ένα impact εδώ. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιούταν η Sapien 3 βαλβίδα, δεν υπήρχε ιδιαίτερο όφελος από τη χρήση του Sentinel, γιατί ούτως ή άλλως η Sapien βαλβίδα συνδυαζόταν με λιγότερα συμβάματα. Και εκεί που πραγματικά είχε κλινικά σημαντικό όφελος το Sentinel ήταν όταν χρησιμοποιούταν σε ένα 20% με τη Sapien XT. Πιθανό λοιπόν να έχει να κάνει και με τον τύπο της βαλβίδας. Χωρίς όμως να μπορούμε να το πούμε με ασφάλεια σε μια μελέτη σχετικά μικρή, η οποία δεν είχε τη στατιστική ισχύ για να μας δώσει τέτοιες απαντήσεις. Ένα άλλο το TriGuard, ένα άλλο protection device το TriGuard, στο οποίο και εδώ σε surrogate endpoints ευρήματα από τη μαγνητική τομογραφία εμφάνιζε στατιστικά σημαντικό όφελος. Και λίγο θα μείνω εδώ σε αυτήν εδώ τη μεταανάλυση του Τζουστίνο στο GACC το 2017, η οποία πήρε όλες τις στοιχειοποιημένες μελέτες συμπεριλαμβανομένες και τη Sentinel και τις έβαλε να τις κάνει μια μεταανάλυση και να δείξει ουσιαστικά αν υπάρχει κλινικό όφελος και φαίνεται ότι αν συνδυάζει κανείς σκληρά καταγλυκτικά σημεία μαζί θνητότητα και εγκεφαλικά ότι οι συσκευές προστασίας προσφέρουν ένα στατιστικά σημαντικό όφελος. Πρόσφατα διάβαζα μια άλλη μεταανάλυση η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε Current Therapeutics από τον Καπάντια, ο οποίος βάζει μέσα και τις μη τυχιοποιημένες μελέτες, γιατί αυτές είναι μόνο οι τυχιοποιημένες, και ο οποίος λέει ότι αν βάλεις και τις μη τυχιοποιημένες, δεν υπάρχει όφελος σε αυτό εδώ. Διαλέγετε και παίρνετε. Είναι ακόμα, νομίζω, το περιβάλλον αρκετά ασαφές. Ερωτηματικά, σημαντικά. Μπορεί κανείς να προβλέψει σε ποιους ασθενείς θα γίνει το εγκεφαλικό και σε αυτούς να χρησιμοποιήσει πιθανόν τα protection devices. Υπάρχουν διαφορετική συμπεριφορά των διαφορετικών devices στα εγκεφαλικά, ερώτημα. Για τα long term, ποιες είναι οι ιδανικές θεραπείες, οι αντιπηχτικές ή αντιεμπεταλιακές για να αποφύγουμε τα συμβάματα αυτά. Και σε αυτό τρέχουν μελέτες και θα χρειαστούμε πολλές ακόμα μελέτες για να βγάλουμε σαφή και ξεκάθαρα συμπεράσματα. Για την ώρα, για να συμπεράνω 2-3 πράγματα, σίγουρα είναι σημαντική και πολύ επίφοβη επιπλοκή το εγκεφαλικό μετά από διαδερμική τοποθέτηση βαλβίδας αλλά και μετά από χειρουργείο. Είναι συγκρίσιμη η επιπλοκή αυτή και στη διαδερμική και στη χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου. Σίγουρα χρειαζόμαστε στις μελλοντικές μελέτες να έχουμε ξεκάθαρα endpoints και ξεκάθαρους τρόπους εκτίμησης των εγκεφαλικών και ένα πολύ σημαντικό βήμα είναι αυτό το paper της Lansky του GSCC του 2017. Και τέλος, βάλτε και ένα ερωτηματικό, αν θέλετε, στο τελευταίο, ότι φαίνεται ότι οι συσκευές προστασίας του εγκεφάλου βοηθάνε σε surrogate endpoints και πιθανόν σε επιλεγμένους ασθενείς να βοηθάνε και σε κλινικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χαμηλό για την εξαιρετική παρουσίαση. Πριν δώσω το λόγο στο ακροατήρι, θα ήθελα να ρωτήσω από την εμπειρία σας πότε προχωράτε στην απεικόνηση στον ασθενή σας μετά την εφύτευση ΤΑΒΗ και αν στην Ελλάδα υπάρχει εμπειρία από τις συσκευές αυτές και πόσο συχνά τις χρησιμοποιούμε. Εμείς στην Κρήτη δεν έχουμε καμία εμπειρία με αυτές τις συσκευές προστασίας του εγκεφάλου και η απάντηση είναι ξεκάθαρη, ότι απεικόνηση κάνουμε μόνο όταν έχουμε κάποια κλινική ένδειξη. Δηλαδή σε επίπεδο ρουτίνας για να δούμε καινούρια lesions δεν κάνουμε απεικόνηση. Ο κύριος Πατακός. Thank you, Michali, and congratulations for your presentation. The only thing that really I would like to ask, and now that we have the privilege to have esteemed colleagues from the States, in each and every study cardiology presents, comparing surgical and cardiology results, you can see some scary high surgical percentage of strokes, like 10, 12, 15. I don't think that these things exist in the real practice. Where is this 15% comes from in strokes in the surgical patients? Do you have any idea? And I want the opinion of, because this 15%, if happens to any colleague, means that one out of 10 patients is going to stroke? I think the definition of stroke is different from clinical practice to the neurology adjudicated definition. And that's why this percentage of stroke is so-called not clinically relevant stroke is very high. I think that is why the discrepancy. And one other additional comment would be that if you say to a neurologist to make the clinical evaluation to the patient, maybe the percentage of the stroke might increase because we are not so experienced to distinguish sometimes, especially in very ill patients, 85 years old with borderline cognitive function. The other problem is the definition of the stroke then? It's very complicated. It also depends upon MRI lesions, lesion sets. 70% they will have strokes. And then, of course, is the clinical judgment of a neurologist is very different than a cardiac surgeon or cardiologist. So that is the main issue. This is what we noticed also, as Stratis said, the percentage of strokes, at least we have the older cardiac surgeons, it's no more than 1%. That's transient sometimes. But the last 250 aortic valves I have done, I have not even one stroke, for example. No, but Strat is the same thing, or George the same thing. I think with the surgeons, called stroke, if somebody loses a hand or a leg, I think it's underreported anyway. I mean, that's a common thing. No, strokes, if you have focal signs, permanent focal signs. No, there's subtle signs that you'll miss as a surgeon, and we'll all miss. I mean, they've had a patient once whose stroke affected a part of the brain where they could not recognize faces. But if they heard your voice and they knew it, they knew who you were. But if you didn't talk to them, they didn't know who you were. So there's some really weird, subtle strokes out there. I mean, surgeons miss strokes all the time. If you have a neurologist go behind a surgeon, he'll find three times as many strokes as a surgeon. Plus, they're recovering from surgery, so it's hard to tell. So we walk through the ICU, and we look and say, oh, look, Miss Smith has learned to eat with her left hand. Isn't she clever? Well, you know, we just walk right through. But I think the other important thing is, in New York at least, patients now come to us, and they want embolic protection. It doesn't matter whether it's good or bad, because the complication of using it is so less that other than cost, there is no harm in using it. Yeah. So we are actually forced to use it now when it's not being reimbursed. So what we do is, we take the radial line, we pass a guide wire. If the guide wire goes into the aorta, we use the embolic protection in every patient, because if we don't use it, they will go somewhere else. To protect from calcium from the valve, you mean? Yes, so during procedure. And most of the strokes, they don't come from the valve. They come from the aorta, from the carotid, but surgically. But substantial amount do surgically actually. Do. Well, yeah. So chances are with the catheters to produce more strokes in the aorta, in the arch, rather than for the valve. There is even a study with embolic protection devices in surgical. Yes, so absolutely. Even surgeons have started to recognize maybe the need. Yeah. Well, they've been the canyons for a long time. And, you know, unfortunately, all the surgical trials of embolic protection have failed.
And truly, this trial failed. Sentinel failed. It did not meet its endpoint. And the control arm had twice as many strokes as I would have thought, and they still missed its endpoint. But it doesn't matter because patients have read about it now, and they're coming in and they're asking about it. But what it is going to do is it's going to force us as surgeons to rethink. We became very complacent about strokes. There's no way your 80-year-olds have 1% stroke. They just don't. If you get a neurologist to see them, it's sad, but that's the way it is. And the 1% bad strokes, I agree with that. If you're looking for the subtle signs of strokes, you may find a lot of people today without surgery in the morning that they have strokes. Well, that's true, but it doesn't matter. If you operate on them and they have that, then they've had a stroke. But they recover, though. But right? I think, Dr. Mikas, that's why a lot of people are saying it's important. Some people are now defensively getting brain imaging before they perform cardiac surgery, because if you find something post-op, on brain imaging in an 85-year-old, how do I know if it was there or if it wasn't, if I don't know what part of the body it's 45% of our surgical patients have diffusion-weighted image lesions in their brain. Right. That's dead brain. Much of the delirium we see is probably related to these lesions. These lesions look very much like the lesions that people have in pre-dementia. So nobody really wants those in their head. They do recover. These aren't people that can't move their left side or their right side, but these are all negative things for your head. And again, I think one of the great things about TAVI is it's forced me as a surgeon to go back and look at things I've become complacent about, even in my surgery, to make it better, because we're now looking at subtler things. I think that we're actually doing a study with a lot of our colleagues here, looking with transcranial Doppler during this TAVI through all the procedures, from the wire when you go crossing, and you get signals all over the procedure. So if there's no financial issue, I think we should protect. And maybe you don't get a big stroke, but you get a later cognitive dysfunction. So there will be in an elderly patient with a brain which is not, you know, working perfectly. So I think if it's not a cost issue, we should protect it. It is a cost issue. We've been doing TCP for a long time, and I told them to turn the sound off. I don't want to hear all my hits going when I'm passing my catheter. Yeah, there are lots. Excuse me, let me ask. So what is a realistic number now on the surgical cases, our cases, of stroke, with some clinical significance, of course. We're not talking about the 60% and 40% finding on the MRI. People that are 80 or above, and you have a neurologist see them, it approaches 20%. Now, you know, when you say clinically significant, right. If I have a stroke, it doesn't matter how small it is, to me that's clinically significant. I don't want to lose any of my brain. Now, if you're talking about people that are hemiplegic, that's 1 or 2%. Let's say disabling stroke. Yeah. What's a realistic number? So if you look at the disabling stroke in surgery right now, it's going to be about 0.8% to 1% for disabling stroke. Now, again, disabling stroke is a big deal. Non-disabling stroke, and disabling stroke as a modified Rankin of 2 or above is a pretty, you know, that's a pretty broad definition of disabling stroke. When we were putting together the core valve high risk, we went to the FDA. Julie Swain was on the panel, and her definition of disabling stroke was if you could play 18 holes of golf before and now you can only play 9, that to her was a disabling stroke. Right. Now there is a financial problem here. If we start putting these devices in these TAVI cases, plus a pacemaker, and 20% of them is from serious, then this thing is getting real expensive. So I will say we don't put them in everybody, because it does cost $2,000 a case, and I do have to, I'm the one who has to go to my hospital CFO and explain at the end of every year whether we made money or lost money, and so I'm waiting. I think in the U.S. probably later this year we're going to get a financial add-on, and when that happens, it's going to make it a lot easier. Right. Okay, we have to continue. Thank you, Dr. Hamilos. I would like to call Professor Toutouzas to give his talk. Comparison of the various TAVR systems. Should clinical and anatomic factors determine TAVR device selection? Professor Toutouzas. So we'll keep on in English. English.